Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Γενέβη, ώρα 0. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν οι διαβουλεύσεις στην Γενέβη. Στις 18 του μήνα θα συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις σε τεχνοκρατικό επίπεδο, όπως αποφασίστηκε με αντικείμενο την ασφάλεια και τις εγγυήσεις. Να καλωσορίσουμε τώρα στο στούντιο μαζί μας είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργίου, βουλευτής του ΑΚΕΛ. Καλησπέρα σας. Βρήκα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, και από λεπτό σε λεπτό θα είναι μαζί μας και ο κύριος Κωστής Ευσταθίου, βουλευτής της ΕΔΕΚ. Τώρα, κύριε Γεωργίου, έτσι να πάμε να παρακολουθήσουμε την δημοσιογραφική διάσκεψη που παρέθεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Γενέβη και να δούμε από πλευράς του τι υπόθηκαν μέχρι να έχουμε και στη συζήτησή μας τον κύριο Ευσταθίου. Παρακαλώ. Φίλες και φίλοι, είναι καλά γνωστόν ότι την 1η Δεκεμβρίου έλαβα την απόφαση ευθύνης προκειμένου να επιτύχω δύο στόχους. Πρώτον, να αποτραπεί ένα παρατεταμένο αδιέξοδο με απρόβλεπτη την παραπέρα πορεία του διαλόγου. Και δεύτερον, να διαφανούν επιτέλους οι προθέσεις της τουρκοκυπριακής αλλά και τουρκικής ιδιαίτερα πλευράς όσον αφορά τα ουσιώδη κεφάλαια του εδαφικού, δηλαδή των υποεπιστροφών εδαφών και του θέματος ασφαλείας και εγγύσεων. Τα αποτελέσματα της Συνόδου της Γενέβης επιβεβαίωσαν την ορθότητα της απόφασης, αφού πρώτον, όσον αφορά τον πρώτο στόχο, μέσα από τη συνέχιση του διαλόγου επί των τεσσάρων κεφαλαίων, έχει επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος, χωρίς τούτο φυσικά να σημαίνει, και θέλω να το υπογραμμίσω, ότι ανταποκρίνεται στον βαθμό των προσδοκιών μας. Δεύτερον, για πρώτη φορά από το 1974 η τουρκοκυπριακή πλευρά κατέθεσε χάρτη μέσα από τον οποίο καταγράφεται, επαναλαμβάνω για πρώτη φορά, η επιστροφή υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση σημαντικού ποσοστού των κατεχαμένων εδαφών μας. Στο σημείο αυτό θέλω να υπογραμμίσω πως έστω και αν δεν ικανοποιεί τις προσδοκίες μας ο χάρτης, παρά τα αυτά και λαμβάνοντας υπόψη την δική μας πρόταση επί χάρτου για τις εδαφικές προσαρμογές, αποτελεί τη βάση για διαπραγμάτευση προκειμένου να επιτύχουμε τους επιδιωκόμενους στόχους. Τρίτον, για πρώτη φορά συγκλήθηκε πολυμερής διάσκεψη για την Κύπρο, στην παρουσία μάλιστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο υψηλότατο δυνατό επίπεδο, κατά την διάρκεια της οποίας η Τουρκία ένε πλάκι, θα το επαναλάβω για πρώτη φορά, σε διάλογο με την Κυπριακή Δημοκρατία, με αντικείμενο συζήτησης την κατάργηση των εγγύσεων και αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων. Η απόφαση για συνέχιση της διάσκεψης για την Κύπρο καταδεικνύει πως το θέμα ασφάλειας, εγγύσεων και υλοποίησης της εφαρμογής της λύσης συνιστά την απαρχή ουσιαστικού διαλόγου για εξέβρεση λύσης κατά τρόπο που η κατάληξη να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του κυπριακού λαού. Περί αυτού και η σχετική ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών. Είναι σημαντικό να επισημάνω πως η μόνη ολοκληρωμένη και περιεκτική πρόταση που υπάρχει ενώπιον της διάσκεψης είναι η πρόταση που υποβλήθηκε από τη δική μας πλευρά και αποτέλεσε και την τροφή σκέψης για όλους τους συμμετέχοντες. Θα ήθελα πρωτού τελειώσω την σύντομη παρέμβαση να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς την ελληνική κυβέρνηση για την αμέριστη στήριξη και την άψογη συνεργασία, τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών κ. Νίκο Κοτζά, τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την υπάτη εκπρόσωπο, αλλά και τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Θα ήταν παράληψη μου να μην ευχαριστήσω τους αρχηγούς των κομμάτων, αλλά και βεβαίως την διαπραγματευτική ομάδα, για την όλη συνεισφορά τους κατά την εδώ παρουσία. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω όλους εσάς που οφείλω να ομολογήσω ότι κατά αντικειμενικών τρόπων εμεταδίδατε τα όσα πραγματικά συνέβαιναν και όχι τα όσα καθυπόθεση
θα μπορούσε να μεταδοθούν. Συνεπώς, θέλω για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω, γιατί δεν είναι μόνο η πολιτική που διαδραματίζουν ρόλο στην διαμόρφωση γνώμης, αλλά ιδιαίτερα και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, που μέσα από την αντικειμενικότητα και την μετάδοση των εικόνων όπως καταγράφονται, μπορεί να διαμορφώσουν γνώμη, να δώσουν ελπίδα ή και το αντίστροφο, να μετατρέψουν μια διάσκεψη ή μια προσπάθεια που καταβάλλεται σε μια αρνητική πορεία. Θέλω να εκφράσω απόλυτα την ικανοποίηση για τα αποτελέσματα που μέχρι στιγμής καταγράφω. Βεβαίως, εις το τέλος θα διαφανεί πόσο η προσπάθεια και η αποφασιστικότητα μας να επιτύχουμε λύση θα έβρει ανταπόκριση από τις άλλες πλευρές, και μέσα από τα όσα θα συμφωνηθούν θα μπορούμε να πούμε ότι επιτύχαμε αυτό που επιδιώκουμε, για να μπορεί να παρουσιαστεί και ένα ανάλογο σχέδιο ενώπιον του Κυπριακού λαού. Παρακολουθήσαμε λοιπόν την δημοσιογραφική διάσκεψη που παρέθεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το μεσημέρι στην Γενέβη. Η Κυπριακή Αποστολή αυτή τη στιγμή βρίσκεται καθοδό για την επιστροφή στην Κύπρο. Κύριε Γεωργίου, ο πρόεδρος βλέπουμε ότι τόνισε ότι υπήρχαν δύο στόχοι: να αποτραπεί το αδιέξοδο και να διαφανούν οι προθέσεις της τουρκικής πλευράς σε εδαφικό, ασφάλεια και εγγύησης. Εσείς πώς σχολιάζετε έτσι τη συνολική αποτίμηση δηλαδή των διαβουλεύσεων στην Γενέβη? Εμείς ουδέποτε ωρεοποιήσαμε την διαπραγματευτική διαδικασία, αλλά και ουδέποτε υποτιμήσαμε ή υποβαθμίσαμε την όλη διαδικασία. Τι κρατάμε από αυτή τη συνάντηση? Πρώτον, ότι για πρώτη φορά κατατίθενται χάρτες. Μάλιστα. Ότι έχει γίνει ουσιαστική συζήτηση για τα θέματα που αφορούν τόσο το εδαφικό όσο και το περιουσιακό. Κρατάμε τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος μίλησε ξεκάθαρα για την Κυπριακή Δημοκρατία, για τις δύο κοινότητες, για την ανάγκη μια συμπαγούς, όπως το τόνισε, λύσης στο πλαίσιο της Ομοσπονδίας. Και κρατάμε ασφαλώς και αυτό που τόνισε, ότι δεν πρέπει να βιαστούμε για να κάνουμε λάθη, αλλά να έχουμε υπομονή, και αν χρειαστεί και μια και δύο και τρεις Γενέβες να το πράξουμε προκειμένου να φτάσουμε σε λύση. Ο διάλογος συνεχίζεται εκ των πραγμάτων. Η Τουρκία παρακάθισε με την Κυπριακή Δημοκρατία σε διάλογο για τα θέματα των εγγυήσεων και της ασφάλειας. Συμφωνήθηκε σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων να ξανασυναντηθούν στις 18 του Γενάρη. Επόμενα, για τη δική μας πλευρά, αυτό συνεπάγεται συντονισμό και προετοιμασία, ούτως ώστε να είμαστε πανέτοιμοι για αυτό το επόμενο στάδιο. Στο μεταξύ, είναι γεγονός ότι υπάρχουν εκκρεμότητες με τα υπόλοιπα κεφάλαια. Ο διάλογος θα συνεχιστεί στην Κύπρο και θέλω να πιστεύω ότι με την πρόοδο που σημειώθηκε στη Γενέβη θα συνεχίσουμε ούτως ώστε να κλείσουν αυτά τα κεφάλαια. Ξέρετε, στο Κυπριακό από το 77 και εντεύθεν έχουμε συμφωνήσει όλοι ότι το Κυπριακό θα λυθεί με ειρηνική διαδικασία στο πλαίσιο μιας διζωνικής δικαινοτικής ομοσπονδίας. Στη βάση τούτου γνωρίζετε ότι ο ΑΚΕΛ διαχρονικά και εξού και εξτήριξε 4 προέδρους αγωνίζεται για να επανένωσει την πατρίδα μας. Και σήμερα με πατριωτική ευθύνη αυτό κάνουμε. Δεν φυγομαχούμε. Είμαστε εκεί και καταθέτουμε ψυχή. Συμβάλλουμε δημιουργικά στο πλαίσιο του Εθνικού Συμβουλίου, ούτως ώστε ο διάλογος να προχωρήσει. Βρισκόμαστε σε σημείο καμπής πλέον, σε ένα κομβικό σημείο σε ό,τι αφορά την προοπτική κατάληξης. Και θέλω να πιστεύω ότι με τη συλλογική σοφία, με τη συμβολή του διεθνού παράγοντα, θα φτάσουμε σε θετική κατάληξη. Αυτό είμαστε υποχρεωμένοι εκ των πραγμάτων να το κάνουμε. Είναι 19 μήνες τώρα η διαπραγματευτική διαδικασία που ισχύει. Όπως υπήρξε αρχή, θα πρέπει να υπάρξει τέλος. Εμείς πρέπει να φροντίσουμε, πρέπει να αγωνιστούμε, ούτως ώστε είτε θετικό είναι το τέλος που φτάνουμε σε λύση
η πλευρά μας να επιβεβαιωθεί σε ό,τι αφορά τις αρχές λύσης του Κυπριακού και αν δεν ευοδοθεί η προσπάθεια και έχουμε αδιέξοδο ή αρνητική κατάληξη, τότε αυτός ο οποίος θα θεωρείται ένοχος και υπεύθυνος για το αδιέξοδο να είναι η Τουρκία και η άλλη πλευρά. Είστε και το κόμμα έτσι που στηρίζει έμπρακτα την κυβέρνηση για τον πρόεδρο Αναστασιάδη, σε αντίθεση με τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου που εξέδωσαν και ανακοίνωση τόσο βρισκόμαστε στην Γενέβη. Λοιπόν, όπως προαναφέρατε, κρατάμε μια διόρθωση. Παρακαλώ. Δεν στηρίζουμε την κυβέρνηση, όπως δεν στηρίζουμε και τον πρόεδρο με ποιαν έννοια. Δεν είμαστε πολιτικά φίλοι, γιατί γνωρίζετε ποια απόσταση μας χωρίζει. Αυτό που στηρίζουμε είναι τη διαπραγματευτική διαδικασία. Μάλιστα. Και τον αγώνα του λαού μας 42 χρόνια μετά να επανενώσουμε την πατρίδα μας. Αυτό το οποίο κάνουμε θα το κρατήσουμε ως το τέλος και θέλω να το ξεκαθαρίσω. Είμαστε καταδικασμένοι να συζητούμε για να λύσουμε το κυπριακό πρόβλημα. Μάλιστα. Πολύ ορθό. Αυτό που θα ήθελα να πω, κύριε Γεωργίου, είναι ότι κρατάμε, όπως προαναφέρατε, τις δηλώσεις από τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού ΗΕ. Αλλά θέλω να ρωτήσω, δεν θα πρέπει να κρατήσουμε ή να μας προβληματίσουν και οι δηλώσεις από πλευράς της Τουρκίας, όπου προσπαθούμε έτσι ώστε να υπάρξουν κάποιες συνομιλίες και το βλέπουμε και πράκτως με τις δηλώσεις στην παρούσα φάση που βρισκόμαστε στην Γενέβη από τον Υπουργό Εξωτερικών. Βλέπουμε μέχρι και σήμερα ακόμη, όπου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απευθύνεται προς το λαό έτσι ώστε να τον ενημερώσει. Και να υπάρχει και δημοσιογραφική διάσκεψη από τον κύριο Άιντα, να βλέπουμε από πλευράς Τουρκίας και από τον Τούρκο Πρόεδρο να γίνονται δηλώσεις προς τις εγγυήσεις και την ασφάλεια, που να είναι κάτι έτσι πολύ προκλητικές για αντιδράσεις. Και είχαμε και άμεση αντίδραση από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος, κύριο Κοτσά. Λοιπόν, θα ήθελα να σας δώσω το λόγο, να καλωσορίσουμε όμως και στη συζήτησή μας τον κύριο Ευσταθίου. Κύριε Ευσταθίου, καλωσορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, να δώσω το λόγο στον κύριο Γιώργο Κλειρώση και θα περάσω και σε εσάς. Παρακαλώ. Κάθε δήλωση που γίνεται από τους. Κάθε παράγοντα της Τουρκίας, πολιτικό ή άλλο, θα πρέπει να τις μελετούμε, να τις διαβάζουμε και βεβαίως να αξιολογούμε τι κρύβεται στο βάθος. Να μην διαφεύγει ποτέ της προσοχής μας ότι η ιστορία της διπλωματίας έχει να παρουσιάσει εκατοντάδες, χιλιάδες παραδείγματα όπου την ώρα της διαπραγμάτευσης για οποιαδήποτε συμφωνία ή συνθήκη έπεφταν βόμβες, γίνονταν πόλεμοι μέχρι το παραένα. Δεν πιστεύω κανένα να είναι αφελής και να θεωρεί ότι θα ξυπνήσουμε έναν πρωί για να μας σερβίρουν τη λύση. Άρα αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε εμείς είναι η δική μας πλευρά τι κάνει. Πόσο συντονισμένα, πόσο προετοιμασμένα, πόσο αγωνιζόμαστε στη βάση αρχό για να επανενώσουμε την πατρίδα μας. Ο κύριος Ερντογάν κάνει τη δουλειά του. Να την κάνουμε κι εμείς εξίσου καλά και αν μπορούμε καλύτερα. Αυτό έχει σημασία. Και αυτή η πολιτική, αν θέλετε, το σκληρών τοποθετήσεων, ιδιαίτερα από την Άγκυρα, θα συνεχιστεί. Εγώ δεν είμαι εξ αυτών οι οποίοι τρέφουν ψευδεστήσεις ή αυταπάτες ότι ο Ερντογάν μια καλή πρωία θα πει «Έχουν δίκιο, 42 χρόνια μετά είναι πολλά και θα πρέπει η Τουρκία να συμμορφωθεί». Όχι. Αυτή η μάχη θα δοθεί εκεί στο τραπέζι των συνομιλιών μέχρι, αν ευοδοθεί η προσπάθεια, η Τουρκία να πιστεί ότι βρίσκεται σε λάθος δρόμο και ότι θα πρέπει να συγκατανεύσει στο πλαίσιο το σύγχρονο απαιτήσιο. Να κατανοήσει δηλαδή ότι η Τουρκία, οι εγγυήσεις είναι αναχρονισμός. Δεν χρειάζονται πλέον τα κράτη, προπάντων μια χώρα η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κηδεμόνες και προστάτες. Αυτό πρέπει να τελειώσει οριστικά. Πρέπει να κατανοήσει ο κύριος Ερντογάν ότι το 2017 δεν μπορούμε να μιλάμε για κατοχική δύναμη και μάλιστα με βίαιον τρόπο να κρατά διαρριμμένη μια χώρα. Και βεβαίως το μέλλον των Τουρκοκυπρίων είναι ταυτόσιμο με τον Ελληνοκυπρίο, όπου μαζί ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορέσουμε 42 χρόνια μετά να χτίσουμε μέσα από τα ερείπια που μεσολάβησαν σε αυτόν τη χώρα το κοινό μας πει, την Μάλιστα, Κύπρο της ειρήνης, της ασφάλειας, της σταθερότητας και της ευημερίας. Λοιπόν, να δώσουμε και το λόγο στον κύριο Ευσταθίου. Κύριε Ευσταθίου, εσείς πώς σχολιάζετε, φαντάζομαι είδατε και εσείς την δημοσιογραφική διάσκεψη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, πώς σχολιάζετε την όλη φάση και τις διαβουλεύσεις που διεξήχθησαν στην Γενέβη. Προέβησαν και τα κόμματα του διάμεσου χώρου προς ανακοίνωση όπου εξέδωσαν προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε κάποια θέματα που διαφωνούν. Τώρα θα θέλαμε τη δική σας θέση.
μέχρι στην παρούσα φάση που είχαμε τη δημοσιογραφική από τον, τον Ειδικό Σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων κ. Άιντα και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και θα συνεχίσουμε με τις εξελίξεις και τις υποκλητικές στάσεις από πλευράς Ερντογάν. Παρακαλώ. Σίγουρα ο κύριος Σέιντα προσπάθησε να ωρεοποιήσει την κατάσταση. Με τον αφήσει αυτό το οποίο συνηθίζει να κάνει εδώ και μήνες, χρόνια ίσως, ότι υπάρχει μια προοπτική την οποία, η οποία φέρνει τον Κυπριακό κοντά στη λύση. Από την άλλη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας περιέγραψε με το φακό τον δικό του τα γεγονότα. Τι να πω, να σχολιάσω την δημοσιογραφική διάσκεψη, ήταν μια προσεγμένη δημοσιογραφική διάσκεψη. Ήταν, τη διαδικασία δηλαδή, που διεξήχθησε. Αυτό το ζητούμενο ακριβώς είναι η διαδικασία. Έχω παρακολουθήσει με πολύ προσοχή τον αγαπητό κ. Γεωργίου και συμφωνώ μαζί του. Συμφωνώ μαζί του. Στο μόνο σημείο το οποίο ίσως και εδώ προφανώς μπορεί να είναι και να έγκυνται οι οποιασδήποτε διαφορές μας, αν και δεν νομίζω ούτε και σε αυτό να διαφωνούμε, είναι ότι η Τουρκία δεν είναι θέμα να πιστεί ότι θα πρέπει να επανέλθει στο σωστό δρόμο, στον ίσιο δρόμο. Η Τουρκία, αν δεν νιώσει καυτή την ανάσα των συνεπειών από την κατοχή, δεν θα συγκατανεύσει σε τίποτε. Και είναι ένα καθεστώς η Τουρκία τα τελευταία 50-60 χρόνια, το οποίο τρέφεται με εντάσεις, δημιουργεί εντάσεις για να τρέφεται, για να αυτοεπιβεβαιώνεται. Με τελευταία παράδειγμα την εμπλοκή της στο Ιράκ και στην Συρία. Προηγουμένως είχαμε ξανά την εμπλοκή της μέχρι και βάση στη Σομαλία διατηρεί, όπως ξέρετε. Θέλει να παίξει τον ρόλο ο κέρας της Αφρικής. Δηλαδή είναι μια χώρα η οποία στηρίζεται σε αυτό που λέγαμε παλαιότερα στον μιλιταρισμό της και στον υπεριαλισμό της. Χρησιμοποιούμε κάποιους όρους που οι νεότεροι για τους νεότερους είναι παντελώς άγνωστοι. Στην εποχή μας όμως ήταν ψωμοτήρι, ειδικά για την νεολαία της εποχής της δεκαετίας του 70-80. Λοιπόν, επομένως η Τουρκία, εάν δεν νιώσει τις συνέπειες των πράξεων της, δεν θα συγκατανεύσει ποτέ στο Κυπριακό, εκτός εάν κρίνει η ίδια ότι η μορφή της λύσης η οποία προαλήφεται εξυπηρετεί τα δικά της τα συμφέροντα. Αυτά τα δύο. Δεν πρόκειται. Έχουμε να κάνουμε με ένα καθεστώς, με ένα κράτος το οποίο δεν χαρακτηρίζεται ούτε την προσήλωσή του στη δημοκρατία, ούτε την προσήλωσή του στο διεθνές δίκαιο. Και εδώ νομίζω έγκυται και η αποτυχία, αν θέλετε, του ολοεγχειρήματος το οποίο έγινε αυτή την περίοδο. Γιατί περί αποτυχίας πρόκειται. Έχει παραπευθεί το θέμα. Ναι, έχει παραπευθεί το θέμα τώρα της διάσκεψης σε ένα υποβαθμισμένο σημείο, όπου τεχνοκράτες καλούνται να συνεχίσουν εκεί που απέτυχαν οι πολιτικοί. Γιατί, όπως είπε και ο κύριος Κοτζάς, και όπως θα πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας, τα ζητήματα τα οποία είναι εξόχως πολιτικά, όπως είναι το Κυπριακό, δεν μπορούν να λυθούν με τεχνικά ή τεχνοκρατικά κριτήρια. Καλά είναι και οι τεχνικές επιτροπές και οι επιτροπές εμπειρογνωμόνων. Αλλά όταν φτάσουμε πλέον ξανά στο ζητούμενο τι δέον γενέστε, πάλι ξαναμπαίνει το ζήτημα το πολιτικό. Επομένως, απέτυχε η πολιτική ή τουλάχιστον αφέθηνε ορίτε η πολιτική διάσταση με την χτες στην Γενέβη. Τώρα η παρουσία των εμπειρογνωμόνων τεχνοκρατών θα οδηγήσει τα πράγματα σε ένα καθαρά τεχνικό επίπεδο, πιθανό να φτάσουν σε κάποιες εισηγήσεις ότι εμείς προκρίνουμε αυτό, αυτό και αυτό. Έπεται όμως ξανά το πολιτικό σκέλος της όλης υπόθεσης. Επομένως, δεν μπορούμε να λύσουμε πολιτικά ζητήματα με τεχνικά κριτήρια, τεχνοκρατικά κριτήρια, όπως και δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα της εισβολής και της κατοχής της Κύπρου όσο η Τουρκία νιώθει ότι είναι και είναι στο απειρόβλητο. Μάλιστα. Κύριε Φυσταθίου, θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα. Άρα θεωρείτε δηλαδή τις διαβουλεύσεις που διεξήχθησαν στην Γενέβη, ας τις χαρακτηρίσουμε όπως αναφέρατε και εσείς, αποτυχία. Mm-hmm. Θεωρείτε δηλαδή ότι γίνεται μια ωρεοποίηση από την κυβέρνηση? Όχι. Από την κυβέρνηση όχι, από τον ΕΙΔΑ. Από τον Ειδικό Σύμβουλο Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ωραία. Θεωρείτε ότι υπάρχουν
μέσα σε αυτή τη διαδικασία υπάρχουν έτσι στοιχεία που δίνεται από πλευράς κυβέρνησης που ίσως να είναι λαθασμένα και δεν είναι αυτά που αντικατοπτρίζουν τις συνομιλίες έτσι ώστε να καθησυχάζουν τον Κυπριακό Εμένα λαό. Με ανησύχησε η αναφορά στον Προέδρο της Δημοκρατίας σήμερα στο γεγονός ότι οι χάρτες οι οποίοι έχουν κατεθεί, συγκεκριμένα ο χάρτης από πλευράς Τουρκίας, ότι θα αποτελέσει την βάση για την περαιτέρω συζήτηση. Άρα πρέπει να είμαστε, περιμένουμε τουλάχιστον. Η λογική λέει ότι όταν ο χάρτης της Τουρκίας, ο οποίος μιλά για επιστροφή πλέον γύρω στους 58, αν κάνω, δεν κάνω λάθος, χιλιάδες πρόσφυγες, ίσως και λιγότερους, αποτέλεσε 65. Με βάση τον Μπελεράν 2 όταν είχε αποσύρει 65. Το αρχικό των... Ναι, αλλά ο συγκεκριμένος νομίζω αυτή είναι η αριθμή, είναι εκεί, δεν διαφωνούμε. Και αφήνεται εκτός ημόρφου. Ναι, αφήνεται εκτός ημόρφου. Και βεβαίως και με τον αριθμό των επιστροφών πολύ φοβούμαι ότι αφήνεται και η μεγαλύτερη περιοχή της αμοχώς του. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τα Βαρόσια, τα οποία θα έχουν την κλειστή περιοχή και κάποιες συνοικίες, ο αριθμός μιλά από μόνος του. Δεν επιστρέφεται με βάση το χάρτη. Η λογική λέει των πραγμάτων, ούτε η αμόχωσης. Επομένως, αν αποτελέσει βάση για συζήτηση, έτσι έχω αντιληφθεί τουλάχιστον την εισήγηση του Πρόεδρου. Μπορεί να κάνω λάθος. Μάλιστα. Ουδής αλάνθαστος, όπως την έχω ακούσει, ελπίζω να έχω παρανοήσει, να μην έχω αντιληφθεί σωστά, γιατί αν η βάση για συζήτηση είναι και αυτό το σημείο, τότε έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, κύριε Γεωργίου, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, εγώ θα ήθελα να προσθέσω απλά ότι, όπως είπαμε από δηλώσεις του κύριου Ερντογάν για το δεν τίθεται θέμα απομάκρυνσης τουρκικού στρατού, επίσης ζήτησε τα χωριά Κόκκινα και Μόρφου να ενωθούν και να παραμείνουν υπό την τουρκική διοίκηση, τα Βαρόσια να παραμείνουν επίσης υπό την διοίκηση της τουρκοκυπριακής πλευράς. Όπως είπε μεταξύ άλλων ο Τούρκος Πρόεδρος, το σχέδιο Αντάν πια δεν ισχύει. Η Βόρεια Κύπρος καταβάλει μεγάλη προσπάθεια, προσεγγίζει με ειλικρίνεια. Η Νότια Κύπρος και η Εγκύτρια Ελλάδα έχουν άλλες προσδοκίες. Και προσθέτοντας ότι θα είμαστε εκεί για πάντα. Λοιπόν. Απλά να κάνω μια πριν να μιλήσει ο Γιώργος. Αυτό το με τα κόκκινα να ενωθούν με τη Μόρφου, ξέρετε τι σημαίνει. Παρακαλώ. Ότι τουλάχιστον ο πύργος, το Μοσφίλι, τα Πηγαίνια, αυτά τα χωριά θα τα ζητούν. Δηλαδή ζητούν επιπρόσθετο έδαφος. Λοιπόν, για να ενωθούν αυτά τα δύο. Το σχολείο σε αυτό είναι αρχική μου τοποθέτηση. Απλά θα πω ότι ο κύριος Ερντογάν, αν επιμένει σε αυτά τα οποία λέει, βρίσκεται σε κάθετη και οριζόντια σύγκρουση με το διεθνές δίκαιο. Άρα δεν τίθεται θέμα. Και για να το προεκτείνω, αν επιμένουν μέχρι τέλος, δεν θα υπάρξει λύση απλά του κυπριακού προβλήματος και θα έχουμε νέα διαιώνιση. Κοιτάτε να δείτε. Είπαμε ότι χρειάζεται συλλογική σοφία στο στάδιο αυτό το οποίο βρισκόμαστε. Σίγουρα δεν είναι το τέλος του δρόμου και αυτό πρέπει να συμφωνούμε με την έννοια του ότι έχουν οριστεί νέες συναντήσεις και σε ό,τι αφορά την εσωτερική πτυχή του Κυπριακού, τα 5 κεφάλαια, και σε ό,τι αφορά την διεθνή πτυχή με την σύνοδο των τριών εγκυτριών δυνάμεων σε επίπεδο εμπειρογνωμών. Άρα υπάρχει δρόμος ακόμα. Έχει και ο ίδιος ο κύριος Γκουτιέρες δηλώσει, ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ, ότι θα χρειαστούν και άλλες Γενέβες. Προκειμένου για να φτάσουμε, αν θα φτάσουμε σε οριστική κατάληξη, σε θετική κατάληξη. Άρα λοιπόν χρειάζεται και υπομονή, χρειάζεται και αντοχή. Στην προκειμένη περίπτωση οι αρχές μας να είναι ο φάρος με βάση το οποίο θα διαπραγματευτούμε στο επόμενο στάδιο. Και ασφαλώς θέλω να σας τονίσω ότι εμείς, το ΑΚΕΛ, η Κυπριακή Αριστερά, με βάση τις διαχρονικές μας θέσεις, με βάση τις αρχές μας και με βάση το συμφωνημένο πλαίσιο που έχουμε καθορίσει και στο Εθνικό Συμβούλιο, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Δεν θα φυχομαχήσουμε, όπως είπα και εξ αρχής, αλλά θα συνεχίσουμε να καταθέτουμε ψυχή. Θέλω να σας τονίσω ακόμα 2-3 στοιχεία. Είχαμε και το κάναμε σημεία μας και είναι πολύ σωστό ότι δεν ζητάμε και δεν θα δεχτούμε ασφιχτικά χρονοδιαγράμματα. Αυτό είναι κύριο, είναι καθήκον να το παλεύουμε. Και το γεγονός ότι δίνεται ευκαιρία στο διάλογο, στη συζήτηση, αυτό είναι σημαντικό. Όπως επίσης είχαμε πει εξ υπαρχής και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι τίποτα δεν είναι συμφωνημένο αν δεν συμφωνηθούν όλα. Το open-ended που έχουν ανακοινώσει και οι
οι διπλωμάτες, ας πούμε, περίπου συμφωνεί με αυτά τα οποία αναφέρω. Επομένως, αυτό το οποίο χρειάζεται τούτη την ώρα είναι να κρατήσουμε τις αρχές μας, να συνεχίσουμε τη σκληρή διαπραγμάτευση. Η πολιτική και η διπλωματία δεν χαρακτηριστήκε ποτέ και ούτε είμαστε αφελείς να θεωρούμε ότι είναι μια ευθεία γραμμή, μια λεωφόρος που θα μας φτάσει στο τέλος. Έχει τα ζίξα, έχει τις αναποδιές της, έχει την... και το βλέπουμε, ανατροπές κάποτε. Γι' αυτό λοιπόν εμείς συστήνουμε υπομονή, διεκδίκηση, αγώνα με έναν και μοναδικό στόχο. Να κατορθώσουμε, να επανενώσουμε την πατρίδα μας, να χτίσουμε το κοινό μας σπίτι, την κοινή μας πατρίδα, όλων των κατοίκων, όλων των παιδιών αυτού του τόπου, μέσα σε συνθήκες ασφάλειας, σταθερότητας, ειρήνης και ευημερίας. Λοιπόν. Και θέλω να τονίσω ακόμα έτσι ολοκληρώνοντας ότι για το ΑΓΕΛ και την Κυπριακή Αριστερά η προοπτική λύσης μας φέρνει ως εγγυητές και θεματοφύλακες και πριν την λύση σε αυτόν τον μεγάλο αγώνα για να φτάσουμε στο ποθητό αποτέλεσμα, αλλά και μετά τη λύση, γιατί και εκεί θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια για να οικοδομήσουμε τη νέα πατρίδα, τη νέα Κύπρο, τις ευημερίες και τις ειρήνες, όπως θα έχω αναφέρει. Κύριε Γιού, δώσατε και την απάντηση στο επόμενο ερώτημά μου. Λοιπόν, θα δώσουμε και έτσι τα, και δύο λεπτά στο καταληκτικό σχόλιο στον κύριο Σταθίου. Κύριε Σταθίου, λοιπόν, εξεδώσατε μία ανακοίνωση όσο αφορά στην διαβουλεύση στην ΓΕΒΗ μαζί με τα άλλα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου. Τώρα εσείς ως ΕΔΕΚ πώς διαχειρίζεστε από εδώ και πέρα? Είναι ξεκάθαρο το γεγονός ότι πια έχουμε επιβεβαιώσει ξανά, έχει επιβεβαιωθεί ξανά η άτεχτη στάση της Τουρκίας. Αυτό το οποίο θα επαναφέρουμε με επίταση πλέον είναι ότι θα πρέπει να εξετάσουμε τους τρόπους με τους οποίους η Τουρκία να δεχτεί τις συνέπειες της κατοχής και να νιώσει ότι δεν την παίρνει άλλο, να συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Το μόνο πράγμα το οποίο επί του παρόντος μπορεί κάποιο έτσι σκέφτομαι δυνατά, είναι πλέον να δούμε τις συμμαχίες μας, σοβαρά πλέον, τις συμμαχίες μας με τον υπόλοιπο κόσμο, λαμβανωμένο υπόψη τον γεωστρατηγικό δεδομένο. Δεν μας, δηλαδή πραγματικά αυτό το οποίο βλέπω και το λέω αυτή τη στιγμή και θα το εισηγηθώ και στα όργανα του κόμματος αλλά και το λέω και δημόσια για σκοπούς δημόσιου διαλόγου. Δεν πρέπει να χάσουμε άλλο χρόνο. Έχουμε δύο επιλογές σε αυτό το σημείο. Συνεχίζουμε και αναπτύσσουμε τις σχέσεις με την Ελλάδα με προοπτική και κοιτάζοντας ταυτόχρονα Ισραήλ-Ιταλία. Αυτή είναι η πρώτη μας επιλογή. Και η άλλη επιλογή, η οποία δεν σημαίνει ότι αναιρεί την πρώτη, μπορεί να συνδυαστεί, είναι πλέον να δούμε πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την γεωστρατηγική μας θέση με σχέση και με την Ρωσική Ομοσπονδία. Αν συνεχίσουμε να αφήνουμε την Κύπρο έρμεο στην Τουρκία, γιατί γεωστρατηγικά στρατηγικά και πολιτικά ελέγχεται πλήρως από την Τουρκία, η νήσος Κύπρος, ξέρετε, και την Αγγλία, αν αφήσουμε αυτές τις δύο χώρες από τις οποίες έχουμε πάθει και παθαίνουμε πολλές ζημιές, δεν θα αλλάξει το παιχνίδι. Οι όροι του παιχνιδιού θα αλλάξουν εάν αυτές οι δύο δυνάμεις νιώσουν ότι κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη καθεδρία. Και αυτή είναι μόνο λόγω του μεγέθους της Κύπρου, είναι μέσω των συμμαχιών. Αυτές τις δύο περιπτώσεις και σθένος, να είμαστε συνεπείς στις αρχές μας, και αυτό το οποίο έχει πει ο Γιώργος, να έχουμε πίστη για το μέλλον της Κύπρου. Λοιπόν, κύριε Γεωργίου, κύριε Σταθίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι, παρακολουθήστε αμέσως μετά την σατιρική εκπομπή ARPA Cola News και αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.